Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκοψε την κορδέλα του Πολεμικού Μουσείου Χαλκίδας, παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ, των αρχηγών των τριών κλάδων και των σωμάτων ασφαλείας. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αρχηγέ, κύριοι Αρχηγοί, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά παραβρίσκομαι σήμερα στα εγγένεια ενός πολύ σημαντικού μουσείου. Ενός μουσείου που, όπως ακούσαμε, ουσιαστικά αποτελεί το έργο ζωής του Τάσου του Λιάσκου, ενός ανθρώπου τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είχε πάντα δύο αγάπες. Η πρώτη μεγάλη αγάπη του ήταν η Εύβοια και η δεύτερη μεγάλη του αγάπη ήταν η πολεμική ιστορία και η προσωπική του συλλογή, την οποία και έκτισε εδώ και πολλές δεκαετίες, ξεκινώντας να συλλέγει αντικείμενα ταυτισμένα με την ιστορία του τόπου μας από την ηλικία των 20, αν δεν κάνω λάθος. Και γνωρίζω πόσο δύσκολος είναι πάντα ο αποχωρισμός του συλλέκτη όταν καλείται να δωρήσει την συλλογή του για να εκτεθεί κάπου, και πόσο μεγάλη θα ήταν και η απογοήτευσή του που χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 15 χρόνια για να φτάσει αυτή η μοναδική συλλογή σήμερα να εκτίθεται σε αυτόν τον χώρο που, από όσο έχω ενημερωθεί, είχε παραμείνει εδώ και πολύ χρόνο παντελώς αναξιοποίητος. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στον Τάσο τον Λιάσκο, όχι μόνο για αυτή του την κίνηση, αλλά συνολικά για το έργο του ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου. Εδώ πράγματι επιβεβαιώνεται η ρίση, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Το Πολεμικό Μουσείο ανέπτυξε πάλι μια πολυσχεδή δραστηριότητα και ως προς την βασική του συλλογή, αλλά και ως προς τα παραρτήματά του, και είμαι σίγουρος ότι ο Τάσος έχει ακόμα πολλά να εισφέρει στην έκθεση αντικειμένων που, όπως είπε και ο κ. Αρχηγός, είναι ταυτισμένα με την ιστορία του τόπου και τον αγώνα για ελευθερία. Από τα πιο μεγάλα εκθέματα, από τα ελικόπτερα, τα τάγκς, μέχρι τα πιο μικρά, μέχρι μια χειρόγραφη ενδεχομένως επιστολή, κάθε αντικείμενο λέει μια ξεχωριστή ιστορία και αξίζει πραγματικά αυτή η έκθεση να την δούνε όσο το δυνατόν περισσότεροι Χαλκιδαίοι αλλά και επισκέπτες. Ένας λόγος παραπάνω να επισκέπτεται κανείς την όμορφη Χαλκίδα, το μουσείο αυτό, αλλά και μια σημαντική συνεισφορά, θα έλεγα, συνολικά στο δημόσιο χώρο της πόλης, καθώς ο χώρος αυτός θα είναι πια επισκέψιμος με νέα εκθέματα, τα οποία καταλαβαίνω ότι αναμένεται να έρθουν, και νομίζω ότι αυτό έχει την δικιά του ξεχωριστή σημασία. Τέλος, σκεφτόμουν, καθώς έμπαιναμε, υποδέχθηκαν κάποια μικρά παιδιά, και σκεφτόμουν, κύριε Αρχηγέ, ότι ίσως κάποια από τα παιδιά αυτά, τα οποία θα δούνε αυτή τη συλλογή, να εμπνευστούν, να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα, και που ξέρετε, σε κάποιες δεκαετίες από τώρα, ίσως ο επόμενος ή η επόμενη αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας να προέρχεται και αυτός ή αυτή από τη Χαλκίδα, εμπνευσμένος ή εμπνευσμένη από αυτό το μουσείο, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση παραβρίσκομαι σήμερα εδώ στη γενέτειρά μου, στη Χαλκίδα, για τα εγγένεια του νέου παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, του Πολεμικού Μουσείου Χαλκίδας. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει τις θύρες του στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χαλκίδας και της Ευβοίας, ένα μουσείο πραγματικά κόσμημα για την ευρύτερη περιοχή και προσδίδει ειδικό βάρος πλέον στην πόλη. Όπως συμβαίνει σε όλα τα πολεμικά μουσεία του κόσμου, τα εκθέματα του εγγενιαζομένου σήμερα μουσείου δεν είναι απλά αντικείμενα του παρελθόντος. Η ψυχή ενός όπλου είναι η ψυχή αυτού που το κρατάει και το χειρίζεται. Και μπορεί τώρα μεν αυτά τα όπλα να στέκουν ακίνητα στις προθήκες, το πνεύμα όμως όσων τα κράτησαν είναι πάντα εδώ, θυμίζοντας όλους εμάς το χρέος απέναντι σε αυτούς που έδωσαν τον αγώνα με αυτά τα όπλα στα χέρια για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια της Ελλάδος, χύνοντας το αίμα τους. Το Πολεμικό Μουσείο, με τα παραρτήματά του ανά την Ελλάδα, στεγάζει μέσω των κοιμηλίων του τους αγώνες των προγόνων μας για να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας, της ευημερίας και της ασφάλειας. Το μουσείο που εγγενιάζουμε σήμερα είναι ένα από τα μοναδικά στο είδος του στην Ευρώπη.
Για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Να πω ότι είναι έργο πολλαπλασιαστικής σημασίας για την Εύβοια, τη Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή. Έργο το οποίο αναδεικνύει τη σχολή πεζικού, όπως υπόθηκε πριν, και το αρχιτεκτονικό της Κάλλος, παράλληλα μέσα από τη ζωντανή ιστορία που περιγράφηκε κατ' επέκταση την τόνωση της ιστορικής μνήμης, δίνει ένα μοναδικό, θα έλεγα, πολιτιστικό προϊόν σε όλους τους Έλληνες οι οποίοι θα το επισκέπτονται, και ταυτόχρονα αναβαθμίζει την πόλη της Χαλκίδας και την ευρύτερη περιοχή. Περιοχή εδώ λεγόταν Βούρκος, και θεωρώ ότι σε συνδυασμό με τη Μαρίνα που βρίσκεται απέναντι, η οποία υλοποιήθηκε όταν ήμουν υφυπουργός, αλλά και το χώρο που θα αξιοποιηθεί με εστίαση, αναψυχή και τα υπόλοιπα εκθέματα, σε συνδυασμό με τα άλλα μουσεία που βρίσκονται στην περιοχή δίπλα, θα αποτελέσει ένα αξιόλογο τουριστικό πόλο.